Νομίζατε ότι τα πράγματα είναι απλά, ε. Τα είχα πει, δεν μ' ακούγαν όμως. Κάποια στιγμή θα ερχόταν η ώρα που οι haters για αρχή και οι fans και τα καλά παιδιά στη συνέχεια θα πετυχαίναμε αυτό που έπρεπε να πετύχουμε εδώ και τόσο καιρό. Λείπει λοιπόν αυτός που θα έπρεπε να λείπει από την αρχή. Είναι εδώ η ψυχή του καναλιού, ο καλύτερος που υπάρχει μακράν στο άθλημα, έτσι, με τριόφρον πάνω απ' όλα. Και ξεκινάμε ένα βίντεο, όπως πρέπει να το ξεκινήσουμε, με τον πρωταγωνιστή. Και το συμπροταγωνιστή, μην το ξεχνάς. Ναι, το συμπροταγωνιστή είναι πάντα μπροστά, ρε φίλε, το ξέρουμε αυτό. Λείπει όμως αυτός που πρέπει να λείπει εδώ και τόσο καιρό. Τώρα βλέπω μία ανανέωση στο. Εντάξει, μωρέ τώρα, αυτά είναι. Βλέπω μία ανανέωση. Εντάξει. Βλέπω κάτι ωραίο πάνω σου. Τα κανονίσαμε όλα. Να σου πω. Έφυγε. Τι θέμα θα κάνω. Αφού τον διώξαμε. Είναι λίγο δύσκολο το θέμα. Αλλά νομίζω ότι με αφορμή το ταξιδάκι που έκανες τώρα τελευταία. Που πώς το έκανες. Ο Θεός σε βοήθησε. Και το ολοκλήρωσες. Και έφτασες και γύρισες με αυτό το σκουπιδαριό που καβαλάς. Τι είπες, τι είπες. Θέλω να πεις τι είπες. Το πρώτο πράγμα που είπες στο Θοδωρή με το που έφυγα στη Θεσσαλονίκη. Είχα δει τα story και λέω. Παίρνω τηλέφωνο το Θοδωρή και του λέω. Να σου πω ρε Θοδωρή. Αλήθεια τώρα, θα πάει ο άλλος σε Θεσσαλονίκη και ξέρω εγώ τι και θα γυρίσει όλη την Ελλάδα με αυτό το σκουπιδαριό. Μου λέει το καλύτερο δεν το ξέρει, ήταν Κυριακή βράδυ. Θα φύγει, μου λέει, σήμερα, Δευτέρα πρωί και θα γυρίσει, μου λέει, Τετάρτη βράδυ. Λέω, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, μόνο άμα γίνει θαύμα. Άμα σωθεί, θα είναι θαύμα. Καταρχήν, άμα φτάσει με το μηχανάκι. Βασικό. Έτσι. Λοιπόν. Έφτασε. Τελικά έφτασε και γύρισε, ρε σκύλε. Γύρισα κιόλα και αλόβητος, έτσι. Ήταν η επόμενη του Αγίου Ανδρέα, γι' αυτό έκανε το θαύμα του. Σου λέω, Άγιος Ανδρέας και σωθήκαμε. Σου λέω, άστο, μην το συζητάμε παρακάτω. Λοιπόν, να συζητήσουμε κατά πόσο είναι εφικτό ένα ταξίδι το χειμώνα με μηχανή. Να το συζητήσουμε, αυτό ήθελα κι εγώ να πούμε. Πιστεύω ότι ένα ταξίδι το χειμώνα γενικότερα. Οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, ένα ταξίδι έχει τις ευκολίες του και τις δυσκολίες του. Το χειμώνα θα θεωρώ πως έχει λίγο παραπάνω δυσκολίες. Καλά, δεν το συζητάμε, προφανώς αυτό εννοείται. Γιατί τα καιρικά φαινόμενα είναι πολύ πιο σκληρά σε σχέση με το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι στην τελική έχεις να κάνεις με μια θερμοκρασία και ουσιαστικά αυτό ήτανε. Άντε να φας και μια βροχή, η οποία θα είναι καλοκαιρινή. Εντάξει, βραχήκαμε ένα τέταρτο, στεγνώσαμε, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Αλλά το χειμώνα, ρε φίλε, όπως και να το κάνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχεις τα καιρικά φαινόμενα, έχεις αντίξιες συνθήκες, έχεις ομίχλες. Δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Πολλές φορές τα μετεωρολογικά δελτία μπορεί να πέσουν έξω και εσύ να βλέπεις ότι εκεί δεν θα βρέξει, αλλά τελικά να ρίχνει παπάδες. Και να μην ξέρεις από πού να σφύγεις. Αυτό που λες ισχύει πάρα μα πάρα πολύ, γιατί τη μέρα που έφυγα εγώ έδειχνε full ήλιο, ναι. Και έφαγα στη Θήβα. Έφαγα στη Θήβα μια βροχή. Όλη δικιά σου. Τίποτα, ρε. Ναι, τίποτα. Να κατουρηθείς πάνω σου. Δεν το συζητάμε. Να κατουρηθείς πάνω σου. Έτσι είναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το ταξίδι γενικότερα με τη μηχανή έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όπως και γενικότερα μια βόλτα με τη μηχανή. Πρέπει να έχεις τον κατάλληλο εξοπλισμό, να είσαι σίγουρος για αυτό που κάνεις και να είσαι βέβαιος ότι εκεί που θα πας, όταν θα πας, όταν θα φτάσεις, θα πρέπει στο δρόμο σου να έχεις βρει κάποια σπότ τα οποία να υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που μπορούν να σε βοηθήσουν. Βουλκανιζατέρ, κάποιο συνεργείο, οτιδήποτε. Έστω μια πινέζα, ρε παιδί μου, στο χάρτη που να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, να ξέρουμε ότι εκεί πάω. Α, ωραία, θα περάσω από εκεί. Είναι το τάδε συνεργείο, ας πούμε, ή το τάδε άνθρωπο που μπορεί να μας βοηθήσει. Να σου πω εγώ λοιπόν, τις δυσκολίες που αντιμετώπισα σε αυτό το ταξίδι. Τις ξέρω, αλλά πες τις. Τις ξέρεις, αλλά τις άκουσε και ο κόσμος. Ναι, προφανώς. Ο εξοπλισμός, όπως είπες, είναι το πιο σημαντικό. Και δεύτερο, θα έλεγα ότι είναι η άνεση πάνω στη μηχανή. Προφανώς. Το να είσαι πολύ άνετος με αυτά που φοράς. Εννοείται. Καταρχήν, αν δεν το έχεις αυτό το πράγμα, αν δεν είναι στα μέτρα σου όλα. Όλα. Μποτάκια, παντελόνι, μπλούζες, μπουφάν από μέσα, μπαλακλάβες αν φοράς, το κράνος, εννοείται. Γάντια, πόσο χοντρά ή ψηλά είναι στο μέγεθός σου. Ή την ώρα που πας να φρενάρεις, τσιτώνει το γάντι και σου τραβάει το χέρι πίσω και το δάχτυλο θα βγει και θα είναι μελανιασμένο. Όπως θα λες. Δηλαδή παίζουν όλα τόσο πολύ σημαντικό ρόλο γιατί είναι δύο τροχοί. Και είναι και πολλές ώρες πάνω. Ακριβώς. Στο οποίο, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ ξέρω παράδειγμα, ας πούμε, ανθρώπου ο οποίος πήγε στην Τινησία ταξίδι, καλοκαίρι, με δύο μηχανάκια. Και απλά πέσανε σε μια αμμοθύελα, δεν φαινόταν ο δρόμος, γιατί είχε καλυφθεί από άμμο. Και κάποια στιγμή ο δρόμος έχει ένα γιαπ πολύ βαθύ. Καληνύχτα. Πέφτει στο γιαπ, τριβάλιτσος, δεν είχε ρυθμίσει σωστά τις αναρτήσεις του. Σπάει η ανάρτηση πίσω στην Τινησία, μαγκές. Στην Τινησία. Δεν ήταν τώρα εδώ, στη Θεσσαλονίκη ή στην Κατερίνη. Εντάξει, παίρνω ένα τηλέφωνο. Έλα, ρε, πού να πάω. Στην Τινησία, μόνο με σπασμένο αμορτισέρ. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Αυτό είναι challenge. Τίποτα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό που με δυσκόλεψε πολύ και μου έκανε το ταξίδι πιο δύσκολο ήταν, φίλε, οι κάλτσες γενικά κάτω στα πόδια, παπούτσια. Δεν φορούσα παπούτσια μηχανή, ούτε μποτάκι μηχανή. Αλλά δεν φορούσα και χοντρή κάλτσα τύπου σαν αυτήν εδώ κάτω στο δεξιμία. Τώρα χωρίς, δεν είναι τοποθέτηση προϊόντος, ναι, εντάξει, αλλά ρε παιδί μου, να σου δείξω περίπου τι κάλτσα θα έπρεπε να φοράω κανονικά. Ναι, κανονικά είναι αυτές οι κάλτσες οι οποίες μας δείχνει εδώ ο Γιώργος, οι οποίες είναι ισοθερμικές. Είναι πάρα πολύ χοντρές. Είναι με διαπνέον υλικό. Γενικότερα,
αν δεν έχει τον εξοπλισμό που πρέπει. Αυτό που είπε τώρα ο Γιώργος είναι το βασικό. Εκτός από τις κάλτσες είναι και το μποτάκι. Τι μποτάκι θα φορέσουμε. Για αναλόγως τι θα συναντήσουμε. Εγώ είμαι και αούγανος. Πολύ αθλητικό. Βροχή. Εντάξει, φίλε, με αθλητικό τώρα δεν παίζει να βάζει όλα. Αλλά λέμε αλήθειες. Τέλος. Ναι, αλήθειες λέμε, αλλά δεν πα. Τέλος. Έπρεπε να φορέσει μποτάκι. Έπρεπε να βάλει ένα μποτάκι Gore-Tex να μπορεί να είναι διαπνέον το μποτάκι, να έχει σωστή κάλτσα από μέσα, να μην υδρώνει το πόδι, ώστε να μπορέσει να μην κρυώνει και να κάνει σωστά τη λειτουργία του και τα δύο προϊόντα. Και η κάλτσα και το παπούτσι σε συνδυασμό. Με την τεχνολογία που έχουν. Ναι, ναι, σωστά. Απλά τα πράγματα. Κάτι άλλο, άσχετο, το οποίο μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Ήταν να φύγω να κάνω ένα ταξίδι και εγώ να πάω στη Θεσσαλονίκη με ένα χιλιάρι που είχα on-off και συζητούσα τόσο με έναν άνθρωπο ο οποίος στην πλάτη του πρέπει να έχει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα με μηχανάκι. Και γυρνάει και μου λέει, θα σου το πω μία φορά και καταλαβαίνω το. Κατά καλό καιρό 40 βαθμούς. Θα βάλεις, μου λέει, μπαλακλάβα, η οποία θα κατεβαίνει, μου λέει, μέχρι εδώ στο στήθος και θα βάλεις, μου λέει, κάλτσα και μποτάκι, το οποίο θα είναι ψηλή η κάλτσα πάνω από το καλάμι και το μποτάκι θα είναι περίπου σε αυτό το ύψος. Ήμουν από τσιρικά στο τέλος, έλα μωρέ, τι μας λέει, εντάξει. Κάλτσα τώρα και μποτάκι και ξέρω εγώ. Βγαίνω και εγώ με το αθλητικό, όπως λέει ο Γιώργος, και σωσώνει μάγκε. Σωσώνει. Δεν κόλωσα, πήγα. Και με το που βγαίνω στην Εθνική και φτάνω λίγο πριν τα καμένα βούρλα, δηλαδή του στυλ, ούτε πρέπει να είναι 150 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν είναι, αλλά ας πούμε ότι είναι 150 χιλιόμετρα. Ένιωθα στο πόδι μου πάνω από τον αστράγαλο κάτι το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου, κάτι υγρό. Σταματάω δεξιά μετά τα διόδια, παιδιά, πριν τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και με το που σταματάω δεξιά, κοιτάω τα πόδια μου και όπως ήταν το κενό ανάμεσα στο παπούτσι με το σωσόνι και το τζιν, δηλαδή ένα περίπου τόσο κενό, είχε αιματώσει τα πόδια μου. Τι λες, δε. Εγώ όμως δεν το καταλάβαινα στον δρόμο. Γιατί δεν είχα μηχανάκια, δεν είχα αυτοκίνητα μπροστά μου. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα στην Εθνική Οδό, όταν όλο αυτό που φεύγει από τα αυτοκίνητα, πετραδάκια, μικροχαλίκι, πολύ λίγο, τα πάντα, ό,τι έχει ο δρόμος, ξαφνικά τραβιούνται και έρχονται πάνω στα πόδια σου, μου έκανε αυτή τη ζημιά την οποία την έχω σημάδι ακόμα. Να πω τώρα το δεύτερο που με ενόχλησε. Ναι. Εγώ φοράω ένα Chinese δερμάτινο που φάνε μεσά, το ξέρεις από αυτά τα αγωνιστικού. Ναι. Έχω την πλάτη τη σκληρή πάνω. Φιλέ. Δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Αυτό δεν το λέω για τα παιδιά να μην βάλουν πλάτη στα μπουφάν τους. Το εδώ... λέω για να βάλουν μια πιο σύγχρονη τεχνολογία πλάτη. Και τη σωστή πλάτη που μας ταιριάζει, γιατί η πλάτη βγαίνει σε μεγέθη. Σωστά. Δεν είναι ότι η πλάτη είναι one size και τελείωσε. Γιατί πολύ απλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσα να φοράω εγώ την ίδια πλάτη με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια σωματοδομή των 2 μέτρων. Γιατί απλά του ενός θα ήταν τόση η πλάτη και του άλλου θα ήταν τόση. Ισχύ. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, και είχα την πλάτη μέσα στο μπουφάν, η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή. Υπάρχουν βέβαια οι τζέλ τώρα οι πλάτες, που είναι πολύ πιο σύγχρονες. Τολί, δεν καταλαβαίνεις πόνο. Το έχω ζήσει σε πολύ μικρό βαθμό. Σε κάθε λακκούβα που έπεφτα στην Εθνική, ήταν λες και έτρωγα σφυριά στην σπονδυλική στιγμή. Μα έτσι είναι. Γιατί αυτό το πράγμα μετατοπιζότανε και επειδή είναι solid όλη η πλάτη, είναι αυτό που λέμε. Δεν έχει κάποια διαβάθμιση για να μπορέσει να πάρει τη μορφή της σπονδυλικής στήλησης της πλάτης. Αυτό το πράγμα πηγαίνει, ερχόταν πάνω κάτω όπως πηγαίνε και το μπουφάν. Βάλε ότι είσαι σκυφτός πάνω στο συγκεκριμένο μηχανάκι που τεντώνει ακόμα περισσότερο. Ακριβώς και είσαι εκεί. Αυτό τελειώσει. Έχει φτάσει στο σβέρκο πίσω, τελειώσει. Στο ναι, σπόνδυλο. Ναι. Τελειώνεις. Μιλάμε για σοβαρό πόνο. Ναι, το ξέρω. Σου λέω, έχω ζήσει. Και το λέω αυτό, όπως είπα, όχι για να μην βάλουν πλάτη, αλλά για να βάλουν μια πιο σύγχρονη πλάτη. Όχι. Είναι αυτό που λέμε και ερχόμαστε πάλι πίσω στην κουβέντα, ότι πρέπει να βάλουμε το σωστό προϊόν, το οποίο για τη σωστή χρήση. Σωστά. Δηλαδή, δεν θα πάρεις μια πλάτη μέσα στην Αθήνα, η ίδια πλάτη που θα είναι μέσα για ταξίδι. Συγγνώμη. Δεν θα πάρεις μια τζελ πλάτη η οποία θα πηγαίνει όλη μέρα εδώ στην Αθήνα. Δεν θα πάρεις την ίδια πλάτη αν έχεις ένα μηχανάκι on-off και την ίδια πλάτη αν έχεις ένα μηχανάκι το οποίο είναι naked ή αν είναι super sport. Είναι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι πάντα πρέπει να έχουμε εξοπλισμό ο οποίος είναι ανάλογος της μοτοσυκλέτας και της χρήσης που πρέπει να κάνουμε. Όπως επίσης, αν έχουμε δύο μοτοσυκλέτες για παράδειγμα, δεν θα μπορέσουμε να φορέσουμε τον ίδιο εξοπλισμό μπορούμε και στις δύο κάποια μοτοσυκλέτες. Κάποια ακριβώς. Parts. Κάποια ναι, εκτός και αν είναι ίδια μηχανάκια ή ναι. Παρόμοιας κατηγορίας. Να πω τώρα και το επόμενο που εμένα προσωπικά μου έκανε τη ζωή πολύ δύσκολη. Δεν είχα πιστωτική κάρτα μαζί μου. Είχα μόνο το κινητό. Για να πληρώσουμε το κινητό έπρεπε να βάλω Face ID. Ρε παιδιά, ειλικρινά δηλαδή, εντάξει. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Άκουμε. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων, συγγνώμη σε διακόπτω, να έχουν μονίμως. Όλα τα προνόμια, ρε φίλε, μα έτσι είναι. Δηλαδή, όλο είναι με το air condition το καλοκαίρι, με τη θέρμανση το χειμώνα, άνετος, το μουσικούλα του, το έτσι του, το GPS του. Και ρε φίλε, σταματάει στο φανάρι, στα διόδια ή ούτε καν σταματάει. Περνάει από τα διόδια, υπάς όλα καλά. Δηλαδή, εμείς ρε φίλε, γιατί να μπορούμε να βάλουμε σε ζελατίνα υπάς, γιατί ένα υπάς. Ακριβώς. Γιατί να μην έχουμε. Να βάλουμε ένα υπάς στη ζελατίνα, να μας δεν γίνεται, δεν περνάς. Εν τω μεταξύ, έχει κάρτα λέει. Τι κάρτα ρε μεγάλη, βγάλε γάντι, βρες την κάρτα, βάλε γάντι, δώσ' την κάρτα, ξαναγύρνα πίσω, α μου φύγει η κάρτα στο δρόμο, α τι να κάνουμε, το χάσαμε το παιχνίδι ρε παιδιά. Φίλε, άκου να δεις τώρα, εγώ είχα δύο ζευγάρια γάντια, είχα τα Fox για το πρωί που έκανε πιο ζέστη ναι. Και είχα και κάτι χοντρά. Τα χοντρά να πω ότι δεν με βόλευαν καθόλου και το λέω. Γενικότερα τα χοντρά γάντια δεν βολεύουν. Δεν με βόλευαν, ειδικά πάνω στη μηχανή μου, καθόλου ρε φίλε. Αν και συγγνώμη πάλι που σε διακόπτω, να σημειώσουμε εδώ ότι έχει προχωρήσει και σε αυτό το κομμάτι τεχνολογία και πλέον πάρα πολλές εταιρείες βγάζουν γάντια τα οποία ναι, μεν είναι λεπτά,
αλλά κάνουν τη δουλειά τους πολύ πολύ σωστά απέναντι σε αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν. Δηλαδή το κρύο, τις καιρικές συνθήκες, τη βροχή, οτιδήποτε μπορεί να συναντήσουμε. Οπότε... Δηλαδή ψηλά γάντια, μάλλον λεπτά γάντια, σε εισαγωγικά λεπτά παιδιά, έτσι, μην τρελαθούμε. Τα οποία όμως κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Βασικά δεν τελειώσα το κομμάτι αυτό. Ναι, έπρεπε συγνώμη. Δηλαδή να ανοίξω τσαντάκι, να βγάλω κράνος, να βάλω κινητό, face ID. Μετά τι έκανα, τα έδωσα στον πίσω. Πάρει καλά, είχα δικάβαλο. Ναι. Και κάνω πίσω όλη τη δουλειά. Δηλαδή με το που σταμάτα, θα πέταγε. Ακριβώς. Τα ξέρω εγώ. Άμα δεν έχεις πίσω, τι γίνεται. Άμα δεν έχεις πίσω, πρέπει να βρεις λύση, φίλε. Και ακούς και τα μπινελίκια από τον από πίσω. Ναι, άντε, ακούς... ρε, μεγάλε, τι κάνεις, τελείωνε. Ναι. Θέλουμε να πάμε ένα ταξίδι να φτάσουμε. Ακούς μπινελίκι φουλ. Οπότε πάει και αυτό. Και το επόμενο. Παιδιά, μεγάλη προσοχή με τη βενζίνη. μεγάλη προσοχή. Δηλαδή λες, εντάξει, δεν θα βάλω σε αυτό το ΣΕΑ, θα βάλω στο επόμενο. Δεν και το επόμενο είναι. Πρόσεξε, είναι στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Προφανώς, ρε φίλε, μα έτσι γίνεται. Τελείωσε. Δεν μπορεί να έχει ΣΕΑ σε κάθε 5 χιλιόμετρα. Τελείωσε, αδερφέ. Εγώ, επειδή την πάτησα μια φορά όταν γυρνούσα από Βουλγαρία με το αυτοκίνητο, και είμαι τώρα, πρόσεξε, είμαι εθνική οδό με το αυτοκίνητο και βλέπω στο κοντέρ, στον γκολφ, το ίδιο γκολφ έχουμε. Ναι. Βενζίνη 0, γράφει 0. Ωραίο. Και λέω. Πρόσεξε. Και λέει ΣΕΑ τώρα, δεν λέει ΣΕΑ βασικά που θέλει. Σιγά μην έλεγε ΣΕΑ. Βρίσκω ταμπέλα. Βρίσκω μια ταμπέλα στο δρόμο που έλεγε για βοήθεια, καλέστε εδώ. Πρόσεξε, πολύ εξυπηρετική. Του καλώ και του λέω παιδιά είμαι στο. Ελλάδα. Ελλάδα. Του λέω παιδιά είμαι στο 372, μένω από βενζίνη. Έχουμε ΣΕΑ εδώ κοντά. Μου λέει έχει τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και ήσουν στο 372. Και ο Άγιο Κωνσταντίνο ήταν στο 170. Μου λέει έχει τον Άγιο Κωνσταντίνο, μου λέει. Παρ' όλα αυτά προχώρα, άμα μείνει. Πάρε μας τηλέφωνο να σου φέρουμε βενζίνη. Εντάξει, γιατί τώρα αυτή είναι. Πώς το λένε. Ιδιωτικές εταιρείες. Εκτός ότι είναι ιδιωτική εταιρεία, νομίζω πλέον οι περισσότεροι δρόμοι στην Ελλάδα, μεγάλοι δρόμοι, είναι και βάσει νόμου. Παίρνεις αυτό το τηλέφωνο το οποίο είναι έκτακτης ανάγκης και έρχεται αυτό το βανάκι, ας πούμε, το οποίο είναι ένα συνεργείο, το οποίο έρχεται να σε βοηθήσει για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσεις. Τρελό, δεν το ξέρω. Γιατί μπορεί να μην είναι βενζίνη, μπορεί να είναι λάστιχο, μπορεί να είναι μια διαθεσία, μπορεί να είναι μια βλάβη από τον κινητήρα. Οπότε δεν μπορείς να μείνεις μέσα στη μέση του δρόμου και να κάθεσαι εκεί να περιμένεις πότε θα έρθει οδική και αν θα έρθει οδική και από πού θα έρθει οδική. Γιατί να σημειώσουμε εδώ ότι και η οδική ακόμα που έχουμε, ναι, μεν είναι πανελλαδική ή πανευρωπαϊκή, όποιοι έχουν κάνει. Πανευρωπαϊκή, αλλά να σημειώσουμε ότι δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς έχουμε έδρα την Αθήνα θα μας εξυπηρετήσουν όπως θα μας εξυπηρετούσαν στην Αθήνα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν τα ίδια συνεργεία από οδική βοήθεια σε όλη την Ελλάδα. Γιατί σωστά. Μπορεί να είναι και εξωτερικός συνεργάτης. Οπότε, πού είναι ο εξωτερικός συνεργάτης? Α, τρώει προβατίνα στο χωριό. Οπότε, εντάξει, θα κατέβω, παιδιά, αλλά σε κανένα δύο ώρο, γιατί τώρα τρώω προβατίνα. Και εγώ δεν θα έφυγα την προβατίνα, μου να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, αν είναι για βοήθεια, θα πηγαίναμε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε αυτό το μάθημα που πήρα από το αυτοκίνητο μου μείνε και όταν πήγαινα στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε ΣΕΑ. Που να μην σταματήσει να βάλει. Να μην σταματήσω. 10 ευρώ, 10 ευρώ, 5 ευρώ. Όσο χωράει. Όσο έλεγα συνέχεια. Γέμισε το. Να είμαι σίγουρος, καταλαβαίνεις. Ναι, έτσι γίνεται. Αυτό το έκανα συνέχεια και προτείνω να το κάνετε, γιατί άμα σου ανάψει λαμπάκι. Τελείωσες. Και δεν έχει ΣΕΑ. Τέλος. Έκλαψες. Τέλος. Έκλαψες. Για μένα, παιδιά, αυτό που λέει ο Γιώργος είναι το πιο σωστό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος στο θέμα της βενζίνης, διότι από το να περιμένω, α, έχω μισό ντεπόζιτο, μωρέ, εντάξει, α, έφτασα στο 1/4, θα βάλω στο παρακάτω. Παιδιά, όχι. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρεις πού είναι το παρακάτω, ρε. Δεν ξέρεις πού είναι το παρακάτω. Ακριβώς. Και να πάμε πάλι στις καιρικές συνθήκες και να γελάσουμε με αυτό που συνέβη, νομίζω, πέρυσι στην Αττική Οδό και στην Ελλάδα και στην Αθήνα βασικά με τα χιόνια. Λέγαν όλοι, εντάξει, μωρέ, τι να γίνει. Στην Αθήνα είμαστε. Στη Μεταμόρφωση ήταν ο ένας, στην Κατεχάκη ήταν ο άλλος και στην Πανόρμη ήταν ο άλλος. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Μείναν όμως μέσα στην Αττική Οδό 14 ώρες. Τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρανε, θα με βγάλει βενζίνη. Οπ. Α, είχα 1/4. Βάζω κάθε Παρασκευή βενζίνη. Ποτέ, παιδιά, ποτέ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η καιρή. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην έχεις τη δυνατότητα την οικονομική να βάζεις κάθε 3 μέρες ή κάθε 5 μέρες. Και ειδικά μες στην Αθήνα, οκ, okay, μπορεί να είναι λίγο τραβηγμένο. Το γεμίζεις μία φορά και από εκεί και πέρα. Μόλις φτάσει μέση, λίγο πιο κάτω, να είσαι πάντα εκεί το νου σου, ώστε να πεις, ξέρεις κάτι, οπ, έχω μισό ντεπόζιτο. Ας βάλω ένα δεκάρικο. Να σκέφτεσαι ότι έμεινε όταν έχει μισό. Όταν έχει μισό, έμεινε. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μην λειτουργείτε με την λογική ότι έχω μισό ντεπόζιτο, μωρέ, μου γράφει ακόμα 200 χιλιόμετρα το μηχανάκι. Δεν είναι ποτέ αληθινό για αρχή, το ξέρουμε όλοι μας. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Απλά τα πράγματα. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Και τι άλλο. Η βροχή δεν με δυσκόλεψε καθόλου, να ξέρεις, γιατί με έφτιασε λίγη βροχή. Η βροχή γενικότερα, φίλε, άμα έχεις εξοπλισμό, είναι δύσκολο να σε δυσκολέψει. Δηλαδή, τώρα, άμα φοράς μια πολύ καλή κορντούρα, αν φοράς ένα μπουφάν το οποίο δερμάτινο είναι. Δερμάτινο φορά. Εντάξει, νομίζω ότι το δερμάτινο γενικότερα είναι λίγο πιο δύσκολο μπουφάν, είναι λίγο πιο ιδιαίτερο μπουφάν σε χρήση μεικτή
από θέμα καιρικών συνθήκων. Δηλαδή, το Σούπερμαρκετ είναι πιο πολύ για χρήση πίστα, για μια γρήγορη βόλτα. Ακριβώς, ή μια γρήγορη βόλτα, ή μέσα στην Αθήνα. Δηλαδή, άντε ένα ταξιδάκι μικρό να πας μέχρι τα Βίλια, να πας μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, μέχρι τον Άγιο Νεκτορόσο, να πεις ότι κάνω μια μεγαλύτερη βόλτα. Και όλα αυτά πάντα σε συνδυασμό με το ότι δεν θα συναντήσει βροχή. Γιατί οπουδήποτε συναντήσει βροχή με το δερμάτινο μπουφάν, εάν είναι μεγάλη διάρκεια και μεγάλη ένταση. Παιδιά, έχουμε καληνυχτήσει. Κάποια στιγμή θα νοτήσει το δερμάτινο, θα μαλακώσει και αυτό το πράγμα θα περνάει κατευθείαν μέσα στο κορμί μας και στα κόκαλα. Δόξα τω Θεώ, εμένα ήταν μικρή βροχή και όχι μεγάλη ένταση. Καταλαβες. Για φαντάσου τώρα να τρώγες από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι το Βόλο βροχή. Μια μισή ώριτσα. Όχι, φάγα 25 λεπτά και ήταν μέτρια. Αυτό, καταλαβες. Και μέτρια βροχούλα. Εντάξει. Πίνλοκ. Δεν το συζητάω καν. Καλά, απίστευτα χρήση. Εντάξει. Όποιος δεν έχει πίνλοκ, παιδιά. Να πάει να βάλει επίγοντος. Όχι μόνο στο ταξίδι, γενικά, και μέσα στην Αθήνα. Γενικότερα. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα σας λύσει τα χέρια, δεν το συζητάμε καν. Δεν θα ξαναχρειαστεί να ανοίξετε τη ζελατίνα ότι «Α, μωρέ, ξέρεις κάτι αυτό». Μόνο αν θέλετε να πάρετε αέρα. Okay, αυτό δεν το συζητάμε καν. Άνοιξα τη ζελατίνα για μια στιγμή. Πρόσεξε. Για να πάρω αέρα. Ναι, προφανώς, εντάξει. Δεν καταλαβαίνεις τι ξηράφια έφαγα εκεί πάνω. Ναι. Όχι, ήταν η ώρα, ξέρω εγώ, 8 η ώρα το βράδυ, είχε νυχτώσει και ανοίγω ζελατίνα να πάρω λίγο αέρα και τρώω. Μαχαιριές στα μούτρα. Μα έτσι είναι, ρε φίλε, τώρα. Και οι ρυπές που τρως είναι πολύ μεγάλες. Και η ζελατίνα δεν γίνεται να ανοίξει εύκολα. Άντε να ανοίξει ένα τάκι σέσα για να πάρεις αυτόν τον αέρα που χρειάζεται για μισό ένα λεπτό. Να ανανεωθεί και λίγο αέρας μέσα στη ζελατίνα, μέσα στο κράνος. Γιατί όπως και να το κάνουμε, με κλειστή ζελατίνα, μπαλακλάβα, τα χνότα μας δημιουργούν μια ζέστη και μια υδρατμούς, οι οποίοι μπορεί και να μας. Πάνε σε ένα άλλο συστάδιο, το ότι να μας φέρουν λίγο υπνηλία, αν υπάρχει λίγο κούραση, λίγο, βαρεμάρα, ναι. Λίγο να, ξέρεις, να, αυτό το κάνουμε πάντα νομίζω όλοι μας, παντού και στο σπίτι σου ακόμα να κάθεσαι για να βλέπεις μια ταινία. Ανοίγω παράθυρο. Κάποια στιγμή θες να σηκωθείς να πεις, ανοίγω ένα παράθυρο, ας πούμε, να μπει λίγο φρέσκος αέρας. Αυτό. Απλά στο κράνος θέλει πολύ μεγάλο μέτρο, ειδικά σε υψόμετρα, ειδικά σε περιοχές οι οποίες είναι... Θεσσαλονίκη, πιο ψηλά, Βόρεια, Σέρες, Έδεσα, Δράμα, από εκεί νευροκόπη, ο Θεός και Παναγία να φυλάει, Χριστέ μου. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άλλο ένα πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι ακραία σημαντικό κατ' εμέ και με βοήθησε πάρα πολύ στο ταξίδι, ήταν το εσωθερμικό. Καλέ. Όλοι με ρωτάγανε, καλά δεν πάγωσες. Παιδιά, δεν ένιωσα ίχνος κρύου στο σώμα μου. Παρά μόνο στα πόδια, δηλαδή ενώ στα πέλματα κάτω. Φαντάσου να φόραγες και ισοθερμικές κάλτσες. Ή τις σωστές κάλτσες που λέγαμε πριν στην αρχή του βίντεο και να ήσουν και εκεί σωστά θωρακισμένος. Σωστά. Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε ότι με το σωστό εξοπλισμό, παιδιά, δεν σταματάς πουθενά. Πουθενά. Τέλος. Δηλαδή μπορείς να ξεκινήσεις από εδώ και αν έχεις ελεύθερο χρόνο και την άνεση. Όλοι, δηλαδή οικονομική, χρονική, τα πάντα, να μην έχεις υποχρεώσεις, να μην έχεις κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να σε γυρίσουν πίσω, ξεκινάς και λες: ωραία, εγώ φεύγω ένα ταξίδι. Και μπορεί να βρεθείς στο βόρειο ακροτήρι. Είναι απλά τα πράγματα. Αν έχεις το σωστό εξοπλισμό. Ναι, φίλε, αν δεν έχεις το σωστό εξοπλισμό, τελείωσες. Ναι, φίλε, το εσωτερικό. Και αυτό ισχύει παντού, έτσι, δεν ισχύει μόνο στο μηχανάκι. Το εσωτερικό μου είναι Dainese, να κάνουμε και ένα shout-out γιατί είναι απίστευτο, φίλε. Εγώ δεν το αυτό το κόκκινο, Δεν το περίμενα. Είναι παγκόσμιο. Είναι ακριβό, είναι ακριβό, αλλά παιδιά δεν ένιωσα το παρά μικρό. Δεν υπάρχει, είναι παγκόσμιο. Είναι μόνο παγκόσμιο. Στο πέλμα. Μόνο στο πέλμα κάτω που δεν φορούσα κάλτσες καλές. Στο πέλμα. Πέθανα. Στο πέλμα έτσι είναι πάντα. Πέθανα. Εγώ το ίδιο πράγμα πάθαινα όταν έκανα διανομή που φόραγα φόρμα και από μέσα ισοθερμικό. Δεν καταλάβαινα τίποτα στο κορμί μου όλο και στα πόδια μου και μόλις φτάναμε στον Αστράγαλο ερχόταν η θλίψη. Η θλίψη δεν υπήρχε ήταν τίποτα. Θλίψη, μιλάμε ότι τα πόδια ήταν κόκαλο, ξερά. Θα τα ρίξεις κάτω και θα θρηματιστούν. Ναι, τίποτα. Θα γίνουν θρήματα. Ναι. Τίποτα. Λοιπόν, να κλείσουμε κάπου εδώ, Τόλι. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω προς το παρόν. Νομίζω ότι είναι ένα βιντεάκι με. Α, θέλω να μας πούνε από κάτω τα παιδιά που έχουν περισσότερες εμπειρίες από εμάς, που έχουν πάει και 5 ταξίδια παραπάνω το χειμώνα. Συμβουλές για ταξίδι το χειμώνα. Προφανώς, όσοι έχετε κάνει, εννοείται δεν το συζητάμε αυτό καν. Θέλουμε τις απόψεις σας και το τι έχετε ζήσει και το τι έχετε περάσει και τα ευτράπελα, αν υπάρχουν φυσικά σε κάποιο ταξίδι που μπορεί να έχετε κάνει σε κάποια εκδρομή η οποία να είναι. Σε οποιαδήποτε συνθήκη, δηλαδή είναι βροχή, είναι χειμώνας, είναι κρύο, είναι τα πάντα. Να μας πείτε κι εσείς λοιπόν τις εκδρομές τις οποίες μπορεί να έχετε κάνει χειμωνιάτικη εσύ ή κάποιο ταξίδι ή οτιδήποτε, μια βόλτα έτσι λίγο πιο μακρινή σε σχέση με την Αθήνα και το κλινονάστι, ας πούμε, ή τα γύρω-γύρω περίχωρα που πάμε όλοι οι μοτοσυκλετιστές σε μεγάλο βαθμό. Να μας βοηθήσετε κιόλας με τις. Να μας βοηθήσετε και να μας πείτε κι εσείς τι μπορεί να έχετε συναντήσει για να ξέρουμε κι εμείς πώς θα μπορούμε να το μεταβιβάσουμε και να το μεταδώσουμε στον κόσμο τον οποίο μπορεί να συζητάμε γενικότερα για τις μοτοσυκλέτες μας. Είναι άλλα πράγματα τα οποία τα έχουμε κάνει και σε άλλο βιντεάκι και θα τα ξανακάνουμε γιατί δεν χορταίνουμε να λέμε πράγματα τα οποία μπορεί να ακούγονται βαρετά, αλλά πρέπει να επαναλαμβάνονται για να γνωρίζει έστω και μισός που δεν έχει ακούσει κάτι τέτοιο ή δεν το έχει ξανασυζητήσει ή δεν το έχει ξανασυναντήσει, όταν θα το ακούσει και θα το μάθει και την 20η φορά που θα το ακούσει, αυτό θα είναι καλό, παιδιά, για όλους μας. Να κλείσουμε το βίντεο και να πω εγώ ότι ο Τόλης είναι ωραίος και σοβαρός.
Μ' αρέσει και το σοβαρό κομμάτι του Τόλι. Εντάξει, όταν κάνουμε ρε φίλε το βιντεάκι ακούω, το οποίο είναι ξέρεις, σοβαρό. Μα κερδίζει λίγο τώρα ο Σαματά και το Αού, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε. Εγώ τι πρέπει να κάνουμε για βιντεάκι. Μ' αρέσει και το σοβαρό σου φίλε. Εντάξει, εντάξει, είμαι λίγο πιο έξω από τα νερά μου τώρα να πω την αλήθεια. Δηλαδή θέλω, ήθελα εδώ τώρα το Θοδωρή τώρα τον παρατρεχάμενο να τα πω λίγο έτσι να το εξηγήσω γιατί έχουμε να συναντηθούμε και καιρό. Τον έστειλε ο Αέδο μου σήμερα. Ναι, εντάξει, το είπαμε να σου πω κάτι σούπα. Να είναι καλά τα παιδιά τα οποία βοηθήσαν, ρε παιδί μου, γιατί ο Θοδωρή μου το πέσε και μάγκα. Έτσι και καλά. Δημοσκόπηση τώρα. Τι δημοσκόπηση, βρε. Βρε κακομοίρη. Τι δημοσκόπηση να τώρα μεταξύ. Να μα πούνε τα παιδιά κάτι τέτοιο. Να μα πείτε ξανά. Ξανά. Εγώ θέλω δημοσκόπηση κάθε βιντεάκι. Θέλεις, πείτε θέλεις δημοσκόπηση. Την θέλεις την επιβεβαίωση. Δεν θέλω επιβεβαίωση. Δεν θέλω επιβεβαίωση. Θέλω να τα ακούσει. Θέλω να τα ακούσει. Θέλω έτσι. Θυμάσαι μια διαφήμιση που λέγε. Θέλω να τα ακούω. Αυτό θέλω και εγώ. Θέλω να τα ακούω. Λοιπόν. Θέλω να ξέρει ότι εδώ πέρα άλλος είναι ο πρωταγωνιστής. Δεν είναι ο κύριος. Τέλος. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδί μου. Ψήφισε ο κόσμος. Έριξε. Τέλος. Αυτό τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να είστε καλά, παιδιά. Ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο και μ' άρεσε ο Τόλης να ξέρει. Εμένα μου άρεσε σήμερα. Και εμένα μου άρεσε. Όχι, το βίντεο. Δεν μου άρεσε. Εντάξει. Σου πάει. Το ακούω και αυτό το κομμάτι. Το συναντάω συχνά αυτό γενικότερα. Δεν είναι. Το ακούω και αυτό το κομμάτι, να ξέρει. Παιδιά, χαμηλά την πατέντα. Κλείσε το βίντεο. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για ακόμα ένα βιντεάκι, το πρώτο του πρωταγωνιστή, προφανώς. Σε όλο καριέρα. Έτσι, λοιπόν, κάντε like, subscribe και share το βιντεάκι να πάει παντού. Να δείξουμε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής. Ακριβώς. Θέλω τώρα, παιδιά, να πέσει στο YouTube, έτσι. Τι τώρα, ποιος είναι, δεν καταλαβαίνω εγώ το τώρα. Το ξέρεις ότι θα το δει ο Θοδωρής, άμα κάνεις, ξέρω εγώ, 5.000 βιντεάκι στο σπίτι. Κοίτα εδώ τι έχω κάνει. Το ξέρεις αυτό. Να σου πω κάτι όμως. Το γνωρίζεις. Να σου πω κάτι όμως. Τώρα και εσύ το ξέρεις ότι. Αυτό θα πάει trend στο βιντεάκι. Το ξέρουμε όλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό το βιντεάκι που είμαι μόνος μου, που παίζω τώρα την παλίτσα μου όπως τη θέλω, έτσι στρωτή, ωραία και την πάω. Κατάλαβες τώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα, μέχρι τώρα ταξίδευα δικάβαλος με. Ναι, τι να σου πω αυτό, τώρα. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Κατάλαβες. Με το τέτοιο. Έτσι, τώρα ακριβώς. Τώρα είχα το ψωράλογο μαζί μου. Τώρα με έτσι ωραία αυτά. Σε χαλί πάνω, σε μαγικό χαλί. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Like, share, subscribe και τα λέμε στο επόμενο, παιδιά. Να είστε καλά.